επανέλθει τους τελευταίους μήνες αρκετές φορές και γιατί αφορά στην ζωή, αν δεν κάνω λάθος, τουλάχιστον 250.000 ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται σε ένα καθεστώς με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο πίεσης, πολύ μεγάλης πίεσης μέσα στην κρίση για την παράταση, για την ανανέωση της διαμονής τους, της εργασίας τους κτλ. Θα φύγω και λίγο έξω από το κείμενο για να συνεννοηθούμε επί της ουσίας. Είναι φανερό ότι δεν είχατε ενδεχομένως τη δυνατότητα, όχι ενδεχομένως, έγκαιρα να υπάρξει στελέχωση με το προσωπικό που θα αντιστοιχούσε περίπου ή θα ήταν και ίδιο ισόποσο με το προσωπικό το αντίστοιχο που στους 63-65 δήμους της Αττικής έκανε αυτή τη δουλειά. Τώρα, ας πούμε, που η πρόβλεψη ήταν για 10 σταθμούς μιας τάσης, ύστερα, ας πούμε, υλοποιούνται για λιγότερους σταθμούς στα πλαίσια των αποκεντρωμένων διοικήσεων, θα χρειαζόταν πολύ προσωπικό, πολύ ενίσχυση, φύλαξη κλπ. Πράγματα που σας είναι γνωστά. Το γιατί όμως βρίσκεστε σε αυτή την αδυναμία, νομίζω τώρα πλέον θα πρέπει να το θέσουμε ευθέως. Είχαμε και χθες συζήτηση με τον κύριο Μητσοτάκη στην Επιτροπή και αντίπροχθες στη Θεσμών και Διαφάνειες, όπου ο Υπουργός μας είπε ότι έχουν πιαστεί τα όρια τα οποία είχαν βάλει από κοινού με την Τρόικα για 200.000 μείωση του ανθρωπίνου δυναμικού, ας πούμε, στο δημόσιο και ευρύτερο τομέα μέσα στην τριετία. Έχουν πέσει 270.000 λόγω των συνταξιοδοτήσεων και λόγω των συμβάσεων κτλ. Και άρχισε μια ουσιαστική συζήτηση. Προς τι λοιπόν η επιμονή για τις 15.000 απολύσεις μέσα σε αυτό το χρόνο, προς τι η υποστελέχωση, η προφανής υποστελέχωση κρίσιμων τομέων, είτε ας πούμε του κοινωνικού κράτους, είτε το προσυζήτηση θέμα τώρα αυτό για το οποίο συζητάμε, υποστελέχωση, σαφής, αδυναμία, πρόβλημα στους ίδιους τους εργαζομένους και εισοδηματικό και πίεση πάνω στη δουλειά τους, εικόνες τριτοκοσμικής χώρας με ουρές, ας πούμε, και τα λοιπά. Προς τι η επιμονή σε αυτή τη συρρήκνωση του δημοσίου και ιδιαίτερα του κοινωνικού κράτους, όταν, επαναλαμβάνω, ακόμα και το όριο το οποίο είχε τεθεί και είχατε δεσμευτεί στα πλαίσια των μνημονιακών δεσμεύσεων, ήδη από καιρό ήδη έχει γίνει υπέρβαση. Και μιλάμε πια για 600.000 ανθρώπους που είναι στο δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο. Δηλαδή, θα ήθελα η συζήτησή μας να είναι ουσιαστική. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Ο Υπουργός έχει το λόγο. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πραγματικά αισθάνομαι ευτυχής όταν απαντάω στον κύριο Βούτση, γιατί κάνει ερωτήσεις ουσιαστικές. Και μάλιστα να σας πω για την προηγούμενη ερώτηση που μου έχετε κάνει, ότι οι διαδικασίες για τις αποθεωρητήρες προχωράνε πάρα πολύ γρήγορα και μάλλον πολύ σύντομα, δεν δεσμεύουμε σε χρονικό διάστημα, θα είμαστε όπως σας τα είχα απαντήσει στην ερώτηση. Είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση, γιατί τυχαίνει κατά σύμπτωση σήμερα, όπως είδατε και ο Πρόεδρος, να ανακοινώσει το μεταναστευτικό κώδικα. Προσωπικά είμαι περήφανος που είμαι σε μια υπηρεσία, προείστε μια υπηρεσία στις Γενικής Γραμματείας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Συνοχής. Υπήρχαν προβλήματα και θα υπάρχουν προβλήματα στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να τα λύσει κανείς. Και δεν θα λυθούν από μια μέρα στην άλλη. Αλλά με την καλύτερη οργάνωση που παρουσιάζουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχουμε προχωρήσει, κύριε συνάδελφε, πάρα πολύ σημαντικά. Θα σας δώσω νούμερα και θα δείτε ότι πραγματικά έχει κάνει το Υπουργείο Ιστορικών μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Ιδιαίτερα με το μεταναστευτικό κώδικα που καταθέσαμε, σας λέω ότι λύνονται πάρα πολλά χρόνια προβλήματα. Είναι γεγονός ότι ο νόμος του 2011 καθυστερήσαμε, γιατί το βάλατε το θέμα, και θα σας μιλήσω και για αυτό το θέμα που βάλατε, για το θέμα των μετακινήσεων των ανθρώπων οι οποίοι έφυγαν από τη μετανάστευση, τη μείωση του προσωπικού και την ζήτηση που έχουμε κάνει από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης να μας δώσει 400 περίπου άτομα για τα one-stop shops. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, κύριε Βούτση, σε καμία περιφέρεια της Ελλάδος εκτός από την Αττική, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Θα σας πω λοιπόν ότι έχουμε ζητήσει 389 άτομα, 184 δημοτικούς αστυνομικούς, 92 ΠΕ και 92 ΔΕ για την αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής. Έχουμε για την Θεσσαλονίκη και τη Θράκη
Έχουμε ζητήσει άλλα 52 άτομα να μας πάνε εκεί. Και έτσι λοιπόν πιστεύουμε ότι στα 381 άτομα που έχουμε ζητήσει θα μας δώσουν την ευκαιρία να τελειώνουμε με τους ανθρώπους αυτούς του οποίους πραγματικά οφείλω να παραδεχτώ ότι τους ταλαιπωρούμε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Όμως ο καινούριος μεταναστευτικός κώδικας θα μας λύσει τα προβλήματα και στη δευτερολογία μου θα σας τα πω. Όμως στην πρωτολογία μου θα ήθελα να απαντήσω, έχω χρόνο, να απαντήσω σε αυτά που μου είπατε για τις απολύσεις, για τις μετακινήσεις και όλα για αυτά που γίνονται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Εμείς κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια, ούτως ώστε κύριε Βούτση, να μην φύγει κανείς. Οι δημοτικοί αστυνομικοί οι οποίοι θα φύγουν θα είναι πάρα πολύ λίγοι και είναι αυτοί οι οποίοι είχαν καταθέσει πλαστά μη νόμιμα χαρτιά. Δεν νομίζω ότι θα φύγει κανείς από τους δημοτικούς αστυνομικούς. Το ίδιο προσπαθούμε να κάνουμε και πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε και με τους σχολικούς φύλακες. Θα προσπαθήσουμε και αυτούς τους ανθρώπους να τους βρούμε και δουλειά, να τους εντάξουμε πάλι στο δημόσιο σύστημα. Αλλά θα πρέπει όλοι μας να παραδεχτούμε ότι πρέπει να ελέγξουμε όλων μας και εμείς ήδη τα χαρτιά μας τα οποία είχαμε καταθέσει κάποτε για να μπούμε στο δημόσιο τομέα. Ξέρω ότι υπάρχει μια μεγάλη σύγκρουση μεταξύ των ανθρώπων οι οποίοι κατέθεσε ο κ. Μητσοτάκης στο νομοσχέδιο, οι οποίοι μιλάνε για τα νόμιμα χαρτιά, αλλά μιλάνε και για τα πλαστά χαρτιά. Η νομιμότητα, όπως έχει πει και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, υπουργός εξωτερικών, αυτών των ανθρώπων οι οποίοι προσλήφθηκαν με το προεδρικό διάταγμα του Παυλόπουλου, του κ. Παυλόπουλου, πιθανόν να αντίκειται στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και αυτό θα πρέπει να το δούμε. Άρα αυτό που θα κάνουμε, κύριε Ούτση, αυτόν τον καιρό, και πιστεύω να συμφωνείτε και εσείς και να συμφωνήσει και όλη η αντιπολίτευση, είναι ότι θα πρέπει να ψάξουμε, να δούμε όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι νομοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια, εάν τα χαρτιά τους είναι νόμιμα ή υπάρχουν παρατυπίες. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι νομίζω έχουν κάνει τις παρατυπίες και έχουν πέσει σε ποινικά αδικήματα, νομίζω ότι δεν πρέπει να είναι στο δημόσιο τομέα. Θα απαντήσω συγκεκριμένα λοιπόν με νούμερα στη δευτερολογία μου στα υπόλοιπα που αφορούν το Υπουργείο Εσωτερικών. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Βότσης για την δευτερολογία του. Νομίζω πως υπήρξε η παραδοχή ότι τουλάχιστον λείπουν περίπου 400 υπαλλήλους, προσωπικό δηλαδή, για να μπορέσει να φέρει σε πέρας μία κατάσταση η οποία είναι οδυνηρή για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι διαβιούν εδώ, εργάζονται, έχουν λογαριασμούς, αφημί, πληρώνουν φόρους και τα λοιπά και βρίσκονται μετέωροι. Με συνθήκες μάλιστα και με προϋποθέσεις οι οποίες είναι πρωτοφανείς. Διότι το να τους ζητάει κανείς να έχουν πάνω από 150 μεροκάματα επί της ουσίας ετησίως, αυτό και από οποιονδήποτε γηγενή πλέον δεν μπορείς να το ζητήσεις με τις μορφές εργασίας οι οποίες έχουν επιβληθεί στον ιδιωτικό τομέα, όπως και οι άλλες προϋποθέσεις για το οικογενειακό εισόδημα κτλ. Άρα θα αναφερθώ επίσης σε μια γενικότερη πολιτική της κυβέρνησης, κύριε Γρηγοράκο, διότι σας λέω θέλω πράγματι να είναι ειλικρινής η συζήτηση που κάνουμε. Φαίνεται πως έχει διαμορφωθεί μια πολιτική απομάκρυνσης, αποθάρρυνσης θα την έλεγε κανένας, σε σχέση με τους μετανάστες, υπηκόους τρίτων χωρών κτλ. Ακόμα και για αυτούς που έχουν τα νόμιμα χαρτιά και τις νόμιμες προϋποθέσεις, εργάζονται, διαμένουν κτλ. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα εκκρεμεί ο νόμος περί ηθαγένειας, ο διορθωτικός σε σχέση με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Χθες αυτή την αίθουσα, προχθές ο κύριος Αθανασίου, ναι, είπε, εγώ το έχω καταθέσει εδώ και ένα χρόνο, δεν ξέρω γιατί το Υπουργείο δεν το φέρνει. Βρίσκονται σε εκκρεμότητα παιδιά τα οποία τη χάνουν της ελληνικής παιδείας. Δεν είναι τυχαίο ότι ελήφθη τώρα αυτό το μέτρο επί δικαίων και αδίκων, ομογενών και αλλοδαπών, 1800 ήταν όλοι, να μην ψηφίζουν στις εκλογές. Δεν είναι τυχαίο το ότι υπάρχει μια πολιτική, μια στρατηγική να σταλεί το σήμα αποθάρρυνσης μέσω της δυσχέρανσης της ζωής όσων είναι εδώ, αποθάρρυνσης για να μην έρθουν και νέα κύματα μεταναστών. Αντί όλη αυτή την ενέργεια να τη βγάλουμε προς τα έξω, να πάμε να αντιπαρατεθούμε, να συγκρουστούμε με αυτούς οι οποίοι έχουν επιβάλει το πλέγμα των συνθηκών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που καθιστούν τη χώρα μας
χώρα ανθρωποφύλακα για εκατοντάδες χιλιάδες ψυχές που θέλουν να περάσουν για την επιβίωσή τους, έτσι, διακινδυνεύοντας τα πάντα στη ζωή τους, και μας υποχρεώνουν εδώ είτε να τους κρατάμε, διότι θέλουν να πάνε βέβαια σε χώρες που είναι εκτός κρίσεως, σιγά να μην θέλουν να έρθουν εδώ να περιπέσουν και στην ανεργία του Έλληνα. Έτσι λοιπόν, είναι καλό να επιληθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα αυτό το ζήτημα, διότι πραγματικά τότε δεν θα είναι υπόνοια κάποιου, ας πούμε, Σιριζέου, ο οποίος σκέφτεται πονηρά για τη σημερινή μνημονιακή κυβέρνηση, θα είναι πραγματικότητα ότι και αυτό εντάσσεται στο να αποθαρρύνονται οι άνθρωποι. Συμφωνώ λοιπόν ως προς τη διαπίστωσή σας και για τους 400 που λείπουν. Τα του μεταναστευτικού κώδικα οπωσδήποτε θα τα συζητήσουμε εδώ πέρα. Για δε το ζήτημα των απολύσεων, είναι κοινός τόπος για όσους υπάρχουν πλαστά χαρτιά, υπάρχουν παρανομίες. Το δικαιακό σύστημα και ο κώδικας έχει ψηφιστεί εδώ και 60 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, ο δημοσιοπαλληλικός, να εφαρμοστεί. Δεν μιλάμε όμως γι' αυτό. Μιλάμε, σας επαναλαμβάνω, για μία αιμονή να φύγουν άνθρωποι. Να, τη στιγμή που υπάρχουν πολύ μεγάλα κενά σε όλη την δημόσια διοίκηση και κυρίως στις κοινωνικές υπηρεσίες, εκεί που πονάει ο κόσμος και λόγω κρίσεως. Και αυτή η αιμονή δεν μπορεί να εξηγηθεί, σας επαναλαμβάνω, παρά με όρους ιδεοληψίας, την οποία δεν την έχετε εσείς, και λόγω προελεύσεως και πολιτικής συγκρότησης, πλην όμως είναι κυρίαρχοι σε αυτούς που παίρνουν κάποιες αποφάσεις στη σημερινή κυβέρνηση. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργός, έχει το λόγο.